τη σαφή και κατηγορηματική θέση της κυβέρνησης για σύνθετη ονομασία και έργα όμνες ως προϋποθέσεις για επίτευξη συμφωνίας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός επικρατείας Δημήτρης Τζανακόπουλος, ενώ για τις δραματικές εξελίξεις στη Γάζα έκανε λόγο για φρίκη και αποτροπιασμό. Αναφορικά με το Σκοπιανό, ο κ. Τζανακόπουλος επανέλαβε τη σαφή και κατηγορηματική θέση της κυβέρνησης για σύνθετη ονομασία και έργα όμνες ως προϋπόθεση για συμφωνία, γεγονός που απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση. Σημείωσε ότι η συνανάπτυξη στην περιοχή για την οποία προσπαθεί η κυβέρνηση είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση στα Βαλκάνια και τη λύση του προβλήματος. Ο κ. Τζανακόπουλος υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η κυβέρνηση δεν θα καταλήξει σε συμφωνία αν δεν υπάρξουν οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες, διαβεβαιώνοντας τους συνομιλητές του ότι θα υπάρξουν όταν θα παρουσιαστεί το κείμενο της συμφωνίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες επίλυσης του προβλήματος, καθώς υπάρχει πολιτική βούληση και από τις δύο πλευρές. Ερωτηθεί σχετικά, είπε ότι δεν θα δημιουργηθεί κυβερνητική κρίση λόγω του ζητήματος, ενώ εκτίμησε ότι θα υπάρξει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Σχετικά με τη στάση του Υπουργού Άμυνας Πάνου Καμένου και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, είπε ότι όσο υπάρχει εμπιστοσύνη στον Πρωθυπουργό, δεν υφίσταται κανένα συνταγματικό ζήτημα.